Πριν ακόμα οριστικοποιηθούν τα κριτήρια σχετικά με το ποιοι είναι οι τυχεροί που θα πάρουν τα χρήματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή 6, η αγορά ήδη αναρωτιέται πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσει για τον 7ο κύκλο επιστρεπταία προκαταβολή. Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώ τα κονδύλια για την επιστρεπτέα 7, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, θα είναι διπλάσια σε σχέση με την επιστρεπτέα 6. Έτσι, οι επιχειρήσει και επιχειρηματίε θέλουν να γνωρίζουν κατά πόσο μπορούν να ελπίζουν ότι του αναλογεί μερίδιο από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα μοιράσει το Υπουργείο Οικονομικών με την 7 με δεδομένο βέβαια ότι ακόμα είναι σε εξέλιξη διαδικασίε για την επιλογή των δικαιούχων τη επιστρεπτέα 6 και ότι ο Υπουργό Οικονομικών έχει οριοθετήσει το διάστημα από τι 3 έω τι 5 Μαρτίου για την εκταμείευση των χρημάτων για τον 6ο κύκλο. Οι διαδικασίε για τον 7ο κύκλο δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από τι 15 Μαρτίου. Άγνωστο παραμένει και ποια θα είναι η περίοδο αναφορά για τι επιχειρήσει προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούν τα κριτήρια. Πλέον η αντίστοιχη περσινή περίοδο του Μαρτίου 2020 είναι περίοδο που είχε ξεκινήσει το πρώτο σκληρό lockdown και ω εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να συγκριθεί ο τζίρο των επιχειρήσεων. Πιο πιθανό θεωρείται ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει ως μέτρο σύγκρισης τα στοιχεία της αντίστοιχης περίοδου του 2019 προκειμένου να υπολογίσει τη μείωση του τζίρου που έχουν υποστεί οι δικαιούχοι. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύγκριση θα γίνει μεταξύ πρώτου τριμήνου του 2021 με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 παρακάμπτοντας την αντίστοιχη περίοδο του 2020 που είχε ξεκινήσει το lockdown. Όπω και σε κάθε κύκλο επιστρεπέα, έτσι και σε αυτόν, τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση τη διαδικασία υποβολή των αιτήσεων. Με βάση τον αριθμό των αιτήσεων και τα χαρακτηριστικά των ετούντων, θα οριστεί ο μαθηματικό τύπο με τον οποίο θα κριθεί εάν και ποιο ποσό δικαιούται επιχειρήσει και επιτευματίε αφαιρείται το ποσό που τυχόν έλαβε ο επιχειρηματία από τον έκτο κύκλο τη επιστρεπέα προκαταβολή. Τα κριτήρια θα οριστούν με βάση και την πρόθεση τη κυβέρνηση να δοθεί προτεραιότητα στι επιχειρήσει οι οποίε έχουν κλείσει με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία από την πανδημία. Όπω έχει γίνει και στου προηγούμενου κύκλου, από το ποσό που θα προκύπτει θα αφαιρείται το ποσό που τυχόν έλαβε ο επιχειρηματία από τον έκτο κύκλο τη επιστρεπτέας προκαταβολή. Αντίστοιχα, όπω ισχύει από την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και μετά, το 50% του ποσού δεν θα επιστρέφεται.